Οπότε, η κυρία Ξενοπούλου έχει δίκιο. Διότι δεν μπορεί για τέταρτη φορά σε ένα μήνα να φέρετε στη Βουλή το δίλημα ή ψηφίζετε εντός 24ωρου ή Ελλάδα χροκοπεί. Άμα το πάμε έτσι και να του θα το κλείνουμε το κοινοβούλιο. Άμα το έχουμε καθόλου, να λέμε Ελλάδα χροκοπεί και τέρμα. Και μην ερχόμαστε καθόλου εδώ. Δεν μπορεί να το κάνετε αυτό για τέταρτη φορά σε ένα μήνα, κύριε Υπουργέ. Κάτι δεν πάει καλά με την κυβέρνησή σας. Είχατε 15 μέρες περιθώριο, κύριε Κίσνα του ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσετε τη συμφωνία 2 και 3 μέρες πριν και να μην έχουμε τη Δαμόκλειο σπάθη ότι αύριο είναι το Eurogroup. Το οποίο είναι το βασικό σε επιχείρημα. Δική σας ευθύνη είναι να τηρηθεί το Σύνταγμα της χώρας και να δουλεύει η Βουλή. Άρα εδώ όλη η στοχοποίηση σημερινή της κυρίας Χρυσοδοπούλου στο συγκεκριμένο θέμα είναι λανθασμένη. Έχει δίκιο. Δεν θα κλείσουμε τη Βουλή επειδή το θέλει ο Τσακαλώτος.